που η κυρία Μέρκελ να την παρακολουθήσουμε. Περιεχομένου που με πολύ λεπτομερή τρόπο επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βεβαίως κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ανταλλαγή και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επίσης με τον κύριο Γιούγκερ. Καταλήξαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές ορισμένες διαφορετικές αλλαγές, κυρίως σε θέματα επενδύσεων. Εξυλλογίσαμε τα πρώτα αποτελέσματα του σχεδίου Juncker και θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σωστά και σημαντικά. Και βεβαίως αξιολογήσαμε το θέμα της σύγχρονης βιομηχανίας χάλιβα, η οποία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρώπης, τόσο από πλευράς οικονομίας όσο και από πλευράς καινοτομίας. Και φυσικά αξιολογήσαμε το θέμα της αγροτικής οικονομίας, της κρίσης που αντιμετωπίζει κυρίως στις τιμές του γάλακτος. Αύριο βεβαίως θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Προς το παρόν έχουμε καταλήξει στα βασικότερα σημεία ενός σχεδίου, τον οποίο θα παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ανακοινωθέν Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ήδη πριν από 10 χρόνια την 7η Μαρτίου καταλήξαμε στις βασικές, βασικά σημεία αυτού του κειμένου. Φυσικά χρειάστηκε κάποια προεργασία και με την Τουρκία και με την Κύπρο για να μπορέσουμε να είμαστε σήμερα έτοιμοι. Φυσικά το βασικό στοιχείο είναι να περιορίσει ή να αναστείλει τελείως η Τουρκία την παράνομη μετανάστευση προς τα ελληνικά νησιά, έτσι ώστε να ελεγχθεί, να υπάρχει μια σημαντική δυνατότητα να ελεγχθούν οι διακινητές λαθρομεταναστών. Επίσης, καταλήξαμε στο γεγονός ότι θα πρέπει κάθε αίτηση παροχής ασύλου να εξετάζεται σε μεμονωμένη βάση. Αυτό φυσικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο από πλευρά διοικητικής μέρημνας, αν θέλετε. Όμως θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν και φυσικά και η Γερμανία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το σχέδιο. Φυσικά και με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας ελπίζουμε να συνεργαστούν όλες οι αρχές παροχής ασύλου της Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση. Εξετάσαμε επίσης το θέμα το νομικό που αφορά την παροχή ασύλου. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικότερα την κατάσταση την, από πλευρά νομικής της Τουρκίας. Και καταλήξαμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει για να μπορέσει η Τουρκία να παρέχει την απαραίτητη προστασία και από νομικής απόψεως στους πρόσφυγες να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της παροχής βίζας. Θα πρέπει όλα αυτά να αποτελέσουν ένα ενιαίο πακέτο.
Εξετάσαμε βεβαίως και την κατάσταση στην Ελλάδα συνολικά. Η Ελλάδα βεβαίως δεν θα πρέπει να εγκαταληφθεί, όχι μόνο στο θέμα των προσφύγων, αλλά και γενικότερα όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζει μέσα στο έδαφος της η Ελλάδα όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Θα πρέπει να δοθούν στην Ελλάδα τα μέσα έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση των προσφύγων. Φυσικά συζητήσαμε και για το θέμα των άλλων εναλλακτικών οδών πρόσβασης στην Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη του δρόμου μέσω από την Ιταλία, και φυσικά συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε το ζήτημα. Επίσης, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στην αρχή και μας λείπει ακόμα πολύς δρόμος. Όσον αφορά την Τουρκία, υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, όπως παράδειγμα το άνοιγμα νέων κεφαλαίων, την απελευθέρωση της βίζας, όπως επίσης και τα χρήματα, την χρηματοδότηση της Τουρκίας. Αυτά όλα θα τα πούμε αύριο. Συνολικά η συζήτηση ήταν πολύ επικοδομητική, το κλίμα ήταν εξαιρετικά επικοδομητικό και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, και εννοώ όλοι, ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πάμε πιο κοντά στην Τουρκία και φυσικά όλοι μας δεσμευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες, αλλά από την συνολική ατμόσφαιρα μπορώ να πω ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου από όλους μας έλαβε την εντύπωση ότι συνολικά έχουμε την πρόθεση να δεσμευτούμε να προσανατολίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας στην επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος. Κύριε